Θα δώσω την καλημέρα μου σε έναν συνάδελφο καταρχάς, έναν επιχειρησιακό αναλυτή, δημοσιογράφος πάνω απ' όλα, φαντάζομαι, ο κύριος Ανδρέας Παπακυριακόπουλος είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παπακυριακόπουλε, καλημέρα, καλησπέρα, συγγνώμη, καλώς ήρθατε στον Focus. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εμείς ευχαριστούμε. Διαβάζαμε πριν από λίγη ώρα, διάβαζα εδώ μαζί με τους και τα έλεγα στους ακροατές, στους φίλους ακροατές του Focus, όλη αυτή την ατελείωτη λίστα με προϊόντα τα οποία εισάγει η χώρα μας από την Τουρκία, που αποδεικνύει, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη και θα ήθελα και τη δική σας, το πόσο αδύνατη είναι η χώρα μας σε επίπεδο βιοτεχνίας και βιομηχανίας, που εξαρτάται και από την Τουρκία αλλά και από άλλες χώρες για πάρα πολλά προϊόντα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας και να χαρακτηρίσω αυτή την τακτική ως αυτοκτονική για την Ελλάδα. Διότι πολύ σωστά είπατε, και μπορώ να πω ότι είπατε και λίγα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει μείνει στο επίπεδο των λεκτικών απειλών και του casus belli, εάν και εφόσον. Αυτή τη στιγμή εισβάλλει με σχέδιο στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή, με το ψευδομνημόνιο που έχει υπογράψει με το Σάρατς, ο οποίος είναι δικός της άνθρωπος, ένα διεφθαρμένο υποκείμενο. Μάλιστα. Δεν είναι απλά τουρκόφιλος, είναι υπάλληλος της Τουρκίας. Έχει υπογράψει μία συμφωνία η οποία συνιστά εισβολή στην ελληνική κυριαρχία. Έχουμε περάσει δηλαδή στο επόμενο επίπεδο της τουρκικής απειλής, η οποία προαναγγέλει και την εισβολή, όπως αυτή θα υλοποιηθεί και θα εκφραστεί μέσω των γεωτρήσεων στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όσο υφίσταται και το βλέπουμε να κλιμακώνεται και εμείς συνεχίζουμε σαν να μην τρέχει τίποτα, να έχουμε τα σύνορα ανοιχτά, να δίνουμε ευρώ στους δολοφόνους μας, συγγνώμη, αλλά είναι μόνο μια αυτοκτονική τακτική, η οποία θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει άμεσα. Θεωρείτε, αγαπητέ κύριε Παπακυριακόπουλε, ότι αυτό το νέο, να πάω στα σημερινά, να μην πάω ούτε καν στα χθεσινά με την Ιταλία και την Ελλάδα, την υπογραφή της ΑΟΣ και το τι πρόσημο θα βάλουμε εκεί, θετικό ή αρνητικό. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση η καινούργια με το πλοίο το οποίο μεταφέρει όπλα στη Λιβύη, συνοδεία τουρκικών πολεμικών σκαφών, είναι, εντάσσεται μέσα σε αυτό το σχέδιο των Τούρκων που περιγράψατε πριν από λίγο? Εδώ μιλάμε για μια ευθεία παραβίαση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη. Ξεκάθαρα. Μιλάμε για τη συμβολή σε μια γενοκτονία, διότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή κατασφάζουν στη Λιβύη. Δυστυχώς δεν θέλω να πω στους τηλεθέτες, στους ακροατές σας, να μπουν στο διαδίκτυο και να ψάξουν τις φωτογραφίες από κομματιασμένες οικογένειες λόγω των βομβαρδισμών με τουρκικά όπλα στη Λιβύη. Απανθρακωμένα πτώματα, είναι πολύ σκληρές οι εικόνες, εικόνες πολέμου. Εικόνες πολέμου. Και εμείς, ξέρετε, οι Έλληνες τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας αυτά. Τα έχουμε ζήσει στην Ιωνία, τα έχουμε ζήσει στον Πόντο, τα έχουμε ζήσει στην Κωνσταντινούπολη, τα έχουμε ζήσει στην Ήμβρο, στην Τένετο, στην Κύπρο. Τα έχουμε ζήσει με το τελευταίο Ελληνόπουλο που γεννήθηκε στην Ήμβρο, το οποίο κάηκε ζωντανό από Τούρκους δολοφόνους μέσα στο σπίτι του μαζί με τη γιαγιά του. Μάλιστα. Οπότε αυτές οι εικόνες εμάς μας ευαισθητοποιούν, γιατί είναι μια κληρονομιά την οποία όμως οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να πούμε ποτέ ξανά. Όταν λοιπόν υποτίθεται ότι συμμετέχουμε σε μια αποστολή με την κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι Τούρκοι επιτίθενται ουσιαστικά σε ελληνικό πολεμικό πλοίο, γιατί το ελικόπτερο ανήκει στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Σαφώς. Έτσι. Εδώ έχουμε πλέον μια πολεμική ενέργεια. Τι κάνουμε, αυτή... τι κάνουμε κύριε Παπακυριακόπουλε, δεν πρέπει καν, δηλαδή το τι κάνουμε είναι ρητορικό το ερώτημα πλέον για τους περισσότερους Έλληνες, έτσι. Είχαμε μια δημοσκόπηση χθες η οποία έλεγε ότι το 56% των Ελλήνων λένε ότι απαιτείται στρατιωτική επέμβαση. Το τι κάνουμε είναι ρητορικό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνουμε το αυτονόητο. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχει γίνει ήδη τώρα είναι ένα σκληρό, όχι διάβημα φιλοσοφικό στον ΟΗΕ. Ναι. Έχουμε πολεμική ενέργεια κατά κράτους μέλους του ΟΗΕ, της Ελλάδας δηλαδή, του ΝΑΤΟ. Έχουμε. Της Ελλάδας. Ωραία. Εδώ πέρα έπρεπε να απαιτήσουμε άμεσα τη διαγραφή, την αποβολή, την πάυση συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ ως εχθρικής χώρας, διότι ήταν μια εχθρική ενέργεια. Και η Ιταλία, μην ξεχνάμε ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Σαφώς. Έτσι. Έπρεπε ήδη να έχουμε απαιτήσει από την Ευρώπη, από την Κομισιόν, την έγκριση για να κατέβει στόλος ευρωπαϊκός στην περιοχή. Γιατί δεν έχει γίνει, ακόμα αυτό, γιατί δεν υπάρχουν στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, εκεί για να βάλουν πόστα και να σταματήσουν την πορεία του εμπορικού σκάφους, το οποίο έφυγε από την Τουρκία και μεταφέρει όπλα στη Λιβύη? Διότι δυστυχώς, ας μην ξεχνάμε τις αιώνιες σχέσεις των Γερμανών. Να τη Γερμανία. Και έλεγα, αλλά πότε θα πέσουν στο τραπέζι του διαλόγου οι Γερμανοί.
Ναι, να σας πω όμως κάτι. Εδώ πέρα υποτίθεται ότι συμμετέχουμε σε μία ένωση. Μάλιστα. Μία υποτιθέμενα ισχυρή ένωση και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ οι Γερμανοί μπορούν να κάνουν τις business τους όπως θέλουν. Αλλά εφόσον συμμετέχουν, είναι υποχρεωμένοι να προασπίσουν αυτή την ίδια τους συμμετοχή. Mm-hmm. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε μονίμως στα πρόβατα για άρμεγμα από τους Γερμανούς και όταν χρειαστεί οι Γερμανοί να τελέσουν τις ελάχιστες υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ελλάδα, στο διεθνές δίκαιο, στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Μια ζωή να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Αλλά εδώ πρέπει και εμείς να τους υποχρεώσουμε. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Μιλάμε για ανατολικά πλοία και μιλάμε για ευθέως καταγεγραμμένο πολεμικό επεισόδιο. Μάλιστα. Όταν απειλείς, δηλαδή, όταν ο άλλος πάει να κάνει μειοψία με βάση το καταστατικό στο οποίο ενεργεί, δηλαδή είσαι νόμιμος και ο άλλος με την απειλή χρήσης βίας σε διώχνει, σημαίνει ότι είναι πολεμικό επεισόδιο. Δεν σε παρακάλεσε να φύγεις, απείλησε με κατάρριψη το ελικόπτερο. Εδώ πέρα έπρεπε ήδη να έχουν κινηθεί οι διαδικασίες. Και σας είπα ποιες διαδικασίες. Ξέρετε, ναι, 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 ναι. Είναι ξεκάθαρο. Βέβαια. Έτσι. Και επιτέλους να βρεθούν πρωτοσυνεπειών των πράξεών τους οι Τούρκοι. Αυτό όμως δεν γίνεται. Και εδώ είναι η μεγάλη απορία. Γιατί η Ελλάδα δεν το έχει κάνει ακόμα. Ξέρεις τι είναι να έχεις το διεθνές δίκαιο με το μέρος σου. Το δίκαιο με το μέρος σου και να μην το εφαρμόζεις. Ποιο διεθνές δίκαιο, αγαπητέ κύριε Παπακυριακόπουλε. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Το έχει καταπατήσει προπολού η Τουρκία και το κάνει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μας απειλούν ότι θα ρίξουν το ελικόπτερο και εμείς είμαστε σε διάθεση καθαράς Δευτέρας, πετάμε το χαρταετό. Και εμείς φεύγουμε ακριβώς. Λες και πήγαμε εκεί για βόλτα. Δηλαδή, να σας ρωτήσω έτσι, ποια είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο μυαλό? Άτακτη υποχώρηση. Άτακτη υποχώρηση. Μπράβο. Άτακτη υποχώρηση. Και να σας πω κάτι, επειδή, κοιτάξτε, έχουμε την Αίγυπτο, η οποία δεν συμμετέχει σε κανέναν οργανισμό. Μάλιστα. Και τι έκανε η Αίγυπτος? Παράταξε τις δυνάμεις της στην Ανατολική Λιβύη, mm-hmm. έκανε εισβολή, μπήκε μέσα σε κάποια χιλιόμετρα εδάφους, mm-hmm. με τις νταλίκες φορτωμένες με άρματα μάχης, έτσι. Και τι έκαναν οι Τούρκοι? Έγινε αλλαγή. Εγκατέλειψαν τη ΣΥΤΗ, έφευγαν και τους βομβάρδιζαν συγχρόνως και τα ντρόουν από πάνω. Αυτό που έκαναν δηλαδή ουσιαστικά, για να το πούμε να το καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, γιατί το ακούνε πολύ συχνά να λέμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας, αυτό έκαναν οι Αιγυπτοί. Έδειξαν την κόκκινη γραμμή τους. Εδώ κύριοι, αυτοί. Και χωρίς κανέναν υποτιθέμενο σύμμαχο. Έτσι. Μόνοι τους. Και όμως τα κατάφεραν και οι άλλοι, έγιναν αλλαγή. Έτσι, τα είδαμε δηλαδή, επειδή καταγράφονται και τα στίγματα και υπάρχουν και εκτενείς αναφορές. Είδατε για πότε την κοπάνε και όχι μόνο έφυγαν, αλλά τους βομβάρδιζαν κατά την διαφυγή τους mm-hmm. τα ντρόουν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και έχουν βγει βίντεο τη στιγμή που τους διαλύουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μιλάμε για πολεμικές ενέργειες, όχι. Αυτές βέβαια είναι αντιδράσεις. Είναι αντιδράσεις, είναι σαφέστατα πολεμικές ενέργειες, οι οποίες είναι ενέργειες αμυντικού χαρακτήρα, αν μου επιτρέπετε εμένα ο χαρακτηρισμός. Γιατί μια χώρα δείχνει τις κόκκινες γραμμές και τις λέει μέχρι εδώ, σε όποια χώρα φιλοδοξεί να μπουκάρει μέσα. Λέει μέχρι εδώ και μην παρέκει. Που όμως δεν παραδειγματίζουν τη δική μας κυβέρνηση. Και αν θέλετε, γιατί κάνατε πολύ σωστές αναφορές ιστορικές για τις γενοκτονίες που έχει ζήσει ο Ελληνισμός, δυστυχώς, κύριε Παπακυριακόπουλε, φαίνεται ότι η ιστορία, η τόσο πολύ έντονη και σκληρή ιστορία με τις γενοκτονίες που έχουν καταγραφεί στο πέρασμα των αιώνων, δεν μας έχει διδάξει τίποτα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά να σας πω κάτι. Το 2018... ο ελληνικός στρατός άνοιξε πυρ κατά τουρκικού ελικοπτέρου στη Μεγίστη. Είδατε να γίνει τίποτα? Είδατε να αντιδράσουν οι Τούρκοι? Αυτό για να καταλάβουμε ότι είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Και αυτό το δόγμα που έχει επικρατήσει από το 2016 θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Που τι λέει αυτό το δόγμα? Ότι αν πατήσει Τούρκος ευρακονησίδα ελληνική, ολόκληρο το Αιγαίο είναι ένα πεδίο βολής. Εάν πατήσει λοιπόν Τούρκος ευρακονησίδα ελληνική ακατοίκητη, θεωρείται στόχος. Έτσι μόνο καταλαβαίνουν. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει και η παρούσα κυβέρνηση και κάθε μελλοντική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν είναι ανοίγητη η Τουρκία. Γιατί αν είναι ανοίγητη, γιατί εμείς τότε δίνουμε κάποια δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για όπλα και στρατό? Να το αφήσουμε και να αρχίσουμε να παραδίδουμε. Μάλιστα. Όπως θέλουν κάποιοι που θεωρούν και λίγα μέτρα, ας πούμε, την παράδοση εθνικού εδάφους. Όχι. Εδώ πέρα θα πρέπει να τιμήσουμε την ιστορία μας, θα πρέπει να τιμήσουμε τις ευθύνες μας απέναντι στον πολιτισμό μας, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί δεν μπορούμε να τιμούμε τις Θερμοπύλες, τη μάχη των Θερμοπυλών χθες, να παίζει σε όλα τα κανάλια, ως θεματοφυλακή της ύπαρξης του δυτικού πολιτισμού. Και σήμερα εμείς οι ίδιοι να κάνουμε πίσω και να ανοίγουμε κερκόπορτες. Και επειδή ο Φούρναρης πουλάει φρέσκα ψωμιά, θέλω λίγο το σχόλιο σας αναφορικά με την στάση της Ρωσίας, η οποία ουσιαστικά είπε πως
κακώς έχουμε επενδύσει τόσο πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες ενδεχομένως να μην στηρίξουν τόσο πολύ την χώρα μας στην διεκδίκηση η οποία ψήνεται για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και μπορεί επί της ουσίας να μας οδηγήσουν στο να δώσουμε λίγη θάλασσα παραπάνω στους Τούρκους. Δεν μας λένε κάτι καινούριο, αλλά να σας πω κάτι. Όταν θες να είσαι υπερδύναμη, θα πρέπει να φέρεσαι και ως υπερδύναμη. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά τι ζήσαμε το 2008, το 2007, το 2009, όταν πήγαμε να κάνουμε το άνοιγμα στη Ρωσία. Ναι. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εμείς, ναι, με τους Ρώσους είμαστε πιο κοντά και σαν πολιτισμός και σαν... Παλιότερα, πλέον δεν είμαστε. Έτσι. Παλιότερα ήμασταν, πλέον... Ακριβώς. Δεν μπορείς να κάνεις deal με τον Ερντογάν. Γιατί οι Ρώσοι, ξέρετε, τον εξαγόρασαν τον Ερντογάν. Η S-400 γνωρίζετε ότι δεν υπόκειται, δεν είναι στο δυτικό πλαίσιο των εξοπλιστικών. Πολύ σωστό. Έχουν τελείως άλλες και τα είχαμε ζήσει και εδώ στην Ελλάδα με τον Τσοχατζόπουλο και όλα αυτά, έτσι, τα θυμάστε. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τον εξαγόρασαν. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις αγορασμένο τον Ερντογάν, γιατί εντάξει, ο Πούτιν καλά κάνει. Να σας πω κάτι. Θέλει να κλείσει τον Νότο. Να κλείσει το μέτωπο στον Νότο. Τον έχουν στριμώξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ στα δυτικά του σύνορα και θέλει οπωσδήποτε μια διέξοδο. Καλά κάνει. Αλλά δεν μπορείς από εκεί και πέρα να κρίνεις οποιαδήποτε χώρα για την πολιτική της όταν εσύ λειτουργείς σύνομα με τον εχθρό της. Και είδαμε, ας πούμε, και οι Ρώσοι τι έκαναν στη Συρία, που ναι, διαφύλαξαν τον Άσαντ, αλλά αυτή τη στιγμή συμμετέχουν και οι ίδιοι στην παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας μέσω των κοινών περιπολιών με Τουρκία. Έτσι, όταν λες κάτι λοιπόν, να είσαι έτοιμος να το υποστηρίξεις και να υποστηρίξεις και τον εταίρο τον οποίο θες να προσεταιριστείς. Συμπερασματικά. Η υποστήριξη δεν γίνεται με μαύρο χρήμα και μίζες από τα εξοπλιστικά. Κατανοητό. Κατανοητό το καρφί. Συμπερασματικά είμαστε μόνοι μας, κύριε Παπακυριακόπουλε. Θα πρέπει να το βρούμε μόνοι μας το έργο, γιατί οι σύμμαχοί μας έχουν τα δικά τους συμφέροντα να προασπιστούν. Και αυτά θα είναι το βασικό τους μέλημα. Πάντα ήμασταν μόνοι μας, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι εκτός από την πίστη, την ψυχή που έχει ο Έλληνας, η οποία φαίνεται στις δύσκολες στιγμές και διπλώνεται, και έχει ξεδιπλωθεί και πρόσφατα στην ιστορία, ξέρετε, θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς που είμαστε με την πλευρά της αλήθειας και του δικαίου. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Όλοι οι δυτικοί που υποστηρίζουν την Τουρκία, και αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε κάθε ένα, δεν το κάνουν τσάμπα. Τσάμπα και φιλότουρκος δεν γίνεσαι. Η Τουρκία έχει το προτέρημα να έχει το εμπόριο ναρκωτικών, το εμπόριο όπλων, το δουλεμπόριο και να έχει αρκετά δισεκατομμύρια που μπορεί και διασπείρει σε όλη τη Δύση για να εξαγοράζει μέσω λόμπινγκ πολιτικούς. Εμείς αντιπαρερχόμαστε με όπλο την αλήθεια και αυτή η αλήθεια, να είστε σίγουροι ότι μακροπρόθεσμα θα επικρατήσει. 500 χρόνια περίμενα, μάλιστα. Άντε να δούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπακυριακόπουλο, για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή. Να είστε καλά. Είναι τιμή μου και χαρά μου. Τιμή μου και χαρά μου. Καλή σας ημέρα. Focus 103,6.